έχετε δείξει τεράστιο ενδιαφέρον σχετικά με το πώς γυρνάμε τα βίντεο, πώς γυρνάμε τα vlog παρέα με τον Άγγελο. Οπότε, αποφασίσαμε σε αυτό εδώ το βίντεο να σας δείξουμε τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι τεράστιος, αλλά μην πτωείστε, θα σας πούμε τα θετικά, θα σας πούμε τα αρνητικά και θα μάθετε τι χρησιμοποιούμε και ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος. Θα μοιράσουμε γνώση. Αλλά πρώτα το κάνουμε, πάμε να φτιάξουμε ένα καφεδάκι. Θα χρησιμοποιήσω την κουπάρα RX8 και PDT, την οποία θα βρείτε κάτω στην περιγραφή στο ισό πάνω στο dental.gr. Θα κάνουμε ένα ζεστό εσπρέσο. Όπως είδατε, μιλάμε για πολύ εξοπλισμό και μιλάμε για πολύ συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση την οποία θα σας δώσουμε. Οπότε, αν τα βρήκατε ενδιαφέρον και πραγματικά σας βοηθήσαμε, το λιγότερο μπορείτε να κάνετε είναι να πατήσετε ένα like και αν θέλετε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια τις δικές σας εμπειρίες σχετικά με τις κάμερες, τον εξοπλισμό και ίσως κάποια πράγματα τα οποία μας διαφεύγουν και μπορείτε να μας βοηθήσετε. Οπότε, δεν μπορώ να κάνω μόνος μου ένα τέτοιο βίντεο. Θέλω τη βοήθεια του Άγγελου μπροστά από την κάμερα για να αρχίσουμε να το αναλύουμε. Έφτασε. Καλώς όρισες, Άγγελε, για μια ακόμη φορά στο κανάλι. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Άγγελος είναι πίσω από τις κάμερες, διαχειρίζεται πάνω από τον εξοπλισμό, κάνει το μοντάζ σε αυτό το κανάλι. Τα οποία πώς έμαθες, Άγγελε? Μέσω του YouTube. Να πω την αλήθεια, ο Casey Neistat που ήταν πολύ μεγάλη έμπνευση και δικιά σου. Casey, μεγάλος άρχοντας. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Μια από τα ίδια για μένα και εγώ είμαι τελείως άσχετος, να ξέρετε, από εξοπλισμό. Δεν είχα κουμπίσει τίποτα και σιγά σιγά τα μαθαίνω και σιγά σιγά βελτιωνόμαστε. Βέβαια τώρα είμαι και λίγο πιο ήρεμος, γιατί αν δει ο Άγγελος κάτι καινούριο, κάτι τέτοιο, με ενημερώνει. Οπότε βγάζουμε το τσεκ και αν αξίζει, κάνουμε την αγορά. Και συγκρουστείτε, θα μείνετε μέχρι το τέλος για να σας πούμε πόσο κοστίζουν όλα αυτά πάνω στο τραπέζι. Και εδώ θα έρθουμε, νομίζω, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο λέει τι εξοπλισμό πρέπει να έχω για να ξεκινήσω, ας πούμε, να κάνω βίντεο. Τώρα, εμείς. Αυτό ακριβώς το έβγαλα από την τσέπη του. Εμείς κυρίως θα μιλήσουμε για το vlogging, δηλαδή δεν σχολιάσω καθόλου το gaming κομμάτι το οποίο ασχολούμαι. Θα πούμε για το vlogging, το οποίο είναι η τέχνη του να απεικονίζει την καθημερινότητά σου, τις ωραίες στιγμές, whatever, μόνο σου, κατά κύριο λόγο. Nice. Αυτό είναι. Ή με τη βοήθεια. Ή με τη βοήθεια κάποιου ατόμου, αν είσαι τυχερός, ή με την παρέα σου, τέλος πάντων. Οπότε πιστεύω ότι το καλύτερο εργαλείο να ξεκινήσεις είναι το κινητό. Αυτό μας αποδεικνύεται καθημερινά και από το πόσο τα χρησιμοποιούμε και στις δικές μας παραγωγές. Δηλαδή, έχοντας ήδη όλα αυτά, πόσες φορές έχει χρειαστεί να πούμε ότι θα βγάλουμε ένα γρήγορο πλάνο και έχουμε χρησιμοποιήσει το κινητό αυτό. Και δεν το έχει σχολιάσει ποτέ κανένα. Κανένα δεν έχει καταλάβει τη διαφορά. Γιατί θα σου πω και το κλασικό ότι όταν σκάς με αυτό εδώ και μπαίνεις στα σούπερ μάρκετ ή σε διάφορα άλλα μέρη, σε κοιτάνε περίεργα, ενώ όταν σκάς με αυτό δεν σχολιάζει κανένα τίποτα. Οπότε αυτό είναι και ένα θετικό. Πάρα πολύ εντύπωση μου είχε κάνει για ένα συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο για λόγους που δεν μας αφορούν αυτή τη στιγμή δεν είναι πια στο κανάλι. Στο τέλος εκείνου του βίντεο θέλαμε να κάνουμε outro και του είπα του πάνω, ξέρεις κάτι, θα βγάλουμε το κινητό, ξέρω εδώ. Και είδα ένα συγκεκριμένο σχόλιο που έλεγε στο τέλος τι κάμερα χρησιμοποιήσατε, ρε τελείω. Όλο το βίντεο γυρισμένο με αυτές τις κάμερες και μόνο το outro που ήταν γυρισμένο με κινητό. Σχολίασε το κινητό. Έκανε διαφορά. Τώρα υπάρχουν θετικά και αρνητικά στη χρήση με το κινητό. Είπαμε ένα θετικό, το έχει πάντα μαζί σου και αυτά. Υπάρχουν και τα αρνητικά, τα οποία είναι ο ήχος. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο το κομμάτι του ήχου και είναι ένας από τους βασικούς λόγους τον οποίο εγώ χρησιμοποιώ αυτές εδώ τις κάμερες. Διότι έχουν πολύ καλό μικρόφωνο και είμαι λίγο freak με τον ήχο. Τώρα, μιας και έπιασα αυτήν εδώ την κάμερα, θα πω τι κάμερα χρησιμοποιούμε, που είναι η number one, ας πούμε, ερώτηση. Και θα πω ότι αυτή η κάμερα δεν είναι τέλεια, ας πούμε. Είναι η τέλεια η οποία βολεύει τις ανάγκες μας. Έχω περάσει από όλες τις μάρκες σχεδόν, δηλαδή έχω ξεκινήσει. Φέρε μία την αγκαλίτσα εδώ. Ωραία. Μα καλά, συλλογή ολόκληρη. Λοιπόν, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Να πάρω τις μισές. Ναι, κράτησε για σιγουριά. Περάσει από Nikon, από Canon, από Panasonic και όλα αυτά. Και τώρα έχω Sony. Συγκεκριμένα η κάμερα την οποία χρησιμοποιούμε στα γυρίσματα των vlog και όχι μόνο είναι η Sony A7C, η οποία είναι full frame κάμερα και συγκεκριμένα η πιο μικρή, πιο compact, ας πούμε, full frame της Sony. Και θεωρητικά όταν θες να βλογκάρεις και να κυκλοφορείς όλη μέρα με μια κάμερα, θες να έχεις την πιο μικρή δυνατή κάμερα. Και παρόλο που ο full frame, έτσι συνδυασμός με το φακό, δεν είναι ότι πιο μικρός και ελαφρύς, μας κάνει. Βγάζει εξαιρετική ποιότητα. Επίσης, μαθαίνω την κάμερα πρέπει να χρησιμοποιούμε και αυτό το μικρόφωνο, χωρίς κάνει καλωδιάκι και είναι super. Και λειτουργεί εξαιρετικά. Ούτε μπαταρίες χρειάζεται, ούτε τίποτα, παίρνει όλα από την κάμερα. Όλα από την κάμερα. Τώρα, φακό. Έχουμε περάσει πολλά πράγματα σε αυτό το φακό. Έχω κάνει κάποιες αγορές, οποίες μετανιώνω προς στιγμή. Χρησιμοποιούμε τη Sony των Zeiss 1635 χιλιοστά F4 με σταθεροποίηση. Ο οποίος έχει σταθεροποίηση. Υπάρχει και αντίστοιχη επιλογή με 2,8F για να θολώνει έτσι περισσότερο, αλλά δεν έχει σταθεροποίηση. Και ένας λόγος, ο οποίος μου λέτε πάρα πολύ, πάνω κουνάς πάρα πολύ την κάμερα και αυτά, και είμαι σε φάση κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
κάμερα υποτίθεται ότι έχει σταθεροποίηση. Δεν είναι τόσο καλή. Παρ' όλα αυτά έχουμε σταθεροποίηση στο φακό που δίνει κάτι. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος φακός. Έχω πάει. Και αυτό εδώ το κόσμα των Sigma των 1424F2.8. Υπερευρυγόνιος φακός, πολύ ακριβώς, εξαιρετικός κρύσταλλο. Είναι το θετικό ότι είναι πιο ευρυγόνιος από το προηγούμενο. Και έχει και το 2.8 για το καλύτερο θόλωμα. Δηλαδή, όντως σε κάποιες παραγωγές φαινόταν η διαφορά. Αλλά πρώτον δεν έχει σταθεροποίηση και δεύτερον δεν ζουμάρει και τόσο. Πάει μόνο μέχρι τα 24 χιλιοστά. Οπότε λίγο ζορίζει π.χ. στα βίντεο με τον BMW και στα project που θέλουμε να ζουμάρουμε πάνω στις λεπτομέρειες. Αυτός ο φακός το μας ζόριζε. Άρα κάνουμε λίγο έκπτωση, ας το πούμε, στην ποιότητα την κινηματογραφική τη δικιά μας, ώστε να βγαίνει ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα και να το παρακολουθείτε πιο ευχάριστα. Μετά, next stop για την ίδια κάμερα χρησιμοποιούμε και αυτόν εδώ το φακό, το Tamron 2875-28. Γενικά η Tamron έχει πάρα πολύ καλούς φακούς. Value for money για Sony. Πολύ μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει. Και έχει και vlog φακό ευρυγόνιο με 2.8F. Πες απλά πάλι δεν έχει τη σταθεροποίηση. Αλλά αυτός γενικά έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, ειδικά στο βίντεο με τα κάρτα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ουσιαστικά είχαμε τη δικιά μου την Canon την κάμερα πάνω στην εξέδρα με πολύ κοντινό φακό για να γράφει πάρα πολύ κοντινά. Είχαμε αυτή την κάμερα με αυτό το φακό στη γη για να παίρνει κάποιος κάποια λίγο πιο διαφοροποιημένη. Και είναι και ωραίος φακός για να τραβάσει κάποιο από μακριά. Γενικότερα πάλι πάμε λίγο στον ήχο. Αυτά τα μικρόφωνα είναι τα λεγόμενα shotgun μικρόφωνα, τα οποία όσο πιο κοντά είσαι, τόσο καλύτερο ηχογράφουν. Ό,τι θες για πιο μακριά, χρησιμοποιείς ένα σύρμα το μικρόφωνο, μία ψήρα. Οπότε όσοι έχετε στο νου σας κάτι για στυλ, έτσι συνεντεύξεις, ή όπως εμείς ας πούμε στα συνεργεία, στα project, χρησιμοποιούμε τις ψήρες. Wireless Go 2 τα συγκεκριμένα, σου επιτρέπει να χωρίσεις τα κανάλια. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα στα Cars & Coffee, γι' αυτό έχουμε τέλειο ήχο. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά στα Cars & Coffee. Από μικρόφωνο πάνω, αλλά έπιανε πολύ ήχο. Αυτά είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ χρήσιμα. Ενώ στο vlogging χρησιμοποιούμε απευθείας αυτό εδώ το μικρόφωνο. Οπότε το βασικό set καμερών φακών είναι, ας πούμε, αυτή εδώ η κυρία. Θέλω το τρίποδο αυτό. Όσον αφορά το πώς κρατάω την κάμερα, έχω αγοράσει αυτό εδώ το Joby από εποχές Casey Neistat, το οποίο ναι, μεν δίνει 700 γραμμάρια παραπάνω βάρος στην κάμερα, αλλά γι' αυτό πηγαίναμε και τα γυμναστήρια. Αλλά την άλλη σου επιτρέπει και να την κρατήσεις πιο μακριά, σου δίνει καλό grip και φυσικά να την έτσι στηρίξεις για να βλογκάρεις μόνος σου. Αλλά ο Άγγελος δεν συμφωνεί. Κοίτα, έτσι. Εγώ όσο λίγο είχα δοκιμάσει να βλογκάρω μόνος μου πριν εισαχθώ στο κανάλι αυτό, είχα συνειδητοποιήσει ότι το να κρατάς την κάμερα φυσικά κάτω από το φακό σου δίνει μια αλφα απόσταση, ας πούμε, για να φαίνεστε και να φαίνονται όλοι. Όσο πιο μακριά την πας, τόσο μεγαλύτερο νιώθεις το βάρος στο χέρι σου. Ακριβώς. Οπότε έχεις πιο μεγάλη πιθανότητα να την κουνήσεις. Δεν είναι μόνο πιο γρήγορα από εδώ, έχεις αντίστοιχη απόσταση χωρίς να νιώθεις τόσο βαρύ. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ πλέον όταν κάνω την κάμερα και θέλω κάτι γρήγορο την κρατάω από εδώ, αλλά όταν είμαι μόνος μου χρησιμοποιώ το Joby για να μπορώ να τη στηρίξω κάπου, να είμαι λίγο πιο άνετος στο γύρισμα. Υπάρχει βέβαια και αυτή εδώ η επιλογή. Αυτή τη στιγμή κρατάω την Sony, την RX100, την 6. Γενικά αυτές τις κατηγορίες compact μηχανές για vlogging. Οι οποίες έχουν σκοτωθεί τελευταία από τα κινητά. Ναι, οι οποίες όντως έχουν αντικατασταθεί πλέον. Αυτή τη χρησιμοποιούμε τώρα. Πατέντα ουσιαστικά. Για να γράφουμε από πάνω. Είναι καλό. Πάντως είναι μια καλή επιλογή για να αναβαθμιστείς από το κινητό, καθώς παίρνουν εξωτερικά μικρόφωνα. Ναι, οπότε καλύπτεις αυτό και είναι και πιο μικρά. Συγκεκριμένα προτείνω τη Sony, την ZV-1. Να ξέρετε, τη χρησιμοποιεί η Κωνσταντίνα στα vlog της. Είναι εξαιρετική και μπορώ να πω ότι τη ζηλεύω κιόλας. Δηλαδή, ώρες ότι βλέπω ότι έχει μια μικρή καμερίτσα και εμείς κουβαλάμε full εξοπλισμό. Μια άλλη κάμερα που μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιήσει για να βλογκάρει είναι αυτή εδώ. GoPro. Για πες, Αγγελέα, απόψη για GoPro. Πολύ σωστή. Ειδικά στο μοντάζ, όταν αφαιρώ το φυσάι και παρατηρώ απλώς να δω την εικόνα σαν εικόνα, έχει πραγματικά πολύ καλή εικόνα. Εκπλήσω με κάθε φορά και περισσότερο. Τι είναι αυτό που χρησιμοποιείς για να αφαιρέσεις το φυσάκι? Είναι ένα plugin δωρεάν που λέγεται GoPro FX Reframe, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για 360 υλικό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να αφαιρέσετε την παραμόρφωση. Κρατήστε το. Ναι. Συγκεκριμένα έχω την 7 και την 6. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στο κομμάτι του GoPro, γιατί εν τέλει βλέπω δεν τις χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, δηλαδή πιο πολύ στα χιόνια και αυτά. Αλλά έχουμε νέα προσθήκη καμερών στα χιόνια, την οποία έχει φέρει ο Άγγελος. Τη Fusion. Την GoPro Fusion, η οποία είναι 360, όπως και αυτή, η Insta360 One X2. Έχετε παρατηρήσει σε βίντεο διάφορα και στα card. Στα card νομίζω έδωσαν ρέστα. Στα card, πραγματικά. Έδωσαν ρέστα, αλλά και στα χιόνια που είχαμε πάει, ο Άγγελος χρησιμοποιούσε αυτήνα και είχαμε και ιδιαίτερα πλάνα αλλά και μεγάλη ποικιλία. Σαν πάνος, όσον αφορά την χρήση του, δεν την ήθελα, την απέφευγα. Αλλά μια και έχω τον Άγγελο, ο οποίος αναλαμβάνει το μοντάζ και κάνει τη δύσκολη δουλειά στα 360, χαίρεται που έχει αυτά εδώ τα πλάνα. Ειδικά αυτό που είπε και ο Πάνος, η ποικιλία που σου δίνουν και οι επιλογές που σου δίνουν μετά είναι απεριόριστη.
άρεσε. Δηλαδή είχα βγάλει ένα πλάνο, κατέβαινα εκεί πέρα την πλαγιά μου. Ναι. Χρόνια και είναι σπάσει. Θα το κάνω timelapse, παιδί μου, γιατί μπορώ. Και βγήκε όντω πάρα πολύ καλό. Ό,τι θα μπορούσε να γίνει με κάποια άλλη κάμερα. Και στο αυτοκίνητο μέσα τη χρησιμοποιώ τότε που ήμασταν στο RX8 με τον Γιόνι. Δηλαδή είχαμε δηλαδή, και μπροστά αλλά και το πρόσωπο. Είναι πολύ καλέ κάμερε. Χάνουν σε ήχο. Εντάξει, προφανώ δεν έχουν πολύ καλά μικρόφωνα. Και η ποιότητα σύντο δεν είναι άψογη. Ναι, αλλά κερδίζουν πάρα πολύ στην ποικιλία την οποία μπορώ να σου προσφέρω. Τώρα, μια άλλη κάμερα, μια μικρή προσθήκη στην ομάδα είναι πάλι η Insta360. Αυτή η μικρούλα κάμερα που όλοι μου στείλετε πάνω, ποια κάμερα χρησιμοποιούσε, γιατί είναι τόσο μικρή. Γιατί χρησιμοποιεί τα βίντεο με το RX8 που θα κάνει ένα autovlog. Γιατί δεν είχα εδώ στο κεφάλι μου, ήταν ποια κάμερα είναι αυτή. Είναι αυτή η μικρούλα, την οποία δεν προτείνω γενικότερα, διότι ζεσταίνεται πάρα πολύ γρήγορα και σταματάει να γράφει περίπου στα 10 λεπτά. Οπότε, αν είσαι κάποιο τύπο που θέλει να τραβάς πολύ διακριτικά, ίσως family moments και τέτοια, ναι, αλλά για πιο σοβαρή παραγωγή δεν την προτείνω. Πιστεύω ήταν μια στοχία της εταιρείας, την οποία την πλήρωσα. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή για κάτι μικρό, αλλά εσείς αφήστε την. Drone, εδώ. Άγγελε, νομίζω σε αυτό το βίντεο πρέπει να βάλουμε το στιγμιότυπο μου τράγκαρ στον drone μου. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, εδώ με το Mavic Air 2, Fly More Combo, δύο μπαταρίες είχε τρεις, δεν ξέρω. Είχε τρεις μπαταρίες, η οποία η μία κάει και με το καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, DJI. Ο πατέρας των drones για μένα ήταν ο Casey Neistat, εποχές πριν αρκετά χρόνια που πετούσε εκείνα τα μεγάλα, τα DJI Phantom, βάση 3-4. Και από τότε έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ, το οποίο έχετε δει πως απλά ανοίγουμε την τσάντα μας, βγάζουμε αυτό για drone, το ξεδιπλώνουμε και μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους. Αυτό τραβάει 4K μέχρι και 60fps και 4K 30 σε HDR, το οποίο το είχαμε βάλει το HDR στο βίντεο με τα χιόνια και θυμάσαι, έδινε τρομερά. Ναι, έχει 1080p 120, mm-hmm, αν θες να κάνεις slow motion και αυτά. Έχει πάρα πολύ καλό tracking, δηλαδή το έχουμε χρησιμοποιήσει για να ακολουθάει τα μάξι στο επεισόδιο με το mini. Βγάλαμε απίστευτα πλάνα και θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε σε cars and coffee και γενικότερα παραγωγές. Κερδίζει πάρα πολύ στο μέγεθος και όποιος ενδιαφέρεται, ας πούμε έτσι, γουστάρει full vlogging και παραγωγής, πρέπει να έχει ένα drone. Τώρα, είτε είναι αυτό το είτε mini 2, το mini, ακριβώς το 2, για πιο οικονομικά, είτε για λίγο πιο πάνω το Air 2S. Να σκεφτεί να αγοράσει drone. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές απορίες σχετικά με τα drone, νομοθεσίες, τρόπος, πτήσεις και όλα αυτά. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αν σας ενδιαφέρει, είναι ώρα προσθήκη να δώσετε το κάτι διαφορετικό, να δώσετε αυτή την πεντελιά. Εμείς το χρησιμοποιούμε πολύ, Άγγελε. Εντάξει, το πιλωτάρισμα το αφήνω στον πάνω από εδώ μέρα. Αλλά γενικότερα μέσα στην πόλη είναι πιο δύσκολα. Εκδρομές ή οτιδήποτε θα δείτε που είναι εξωτερικό, σίγουρα θα έχει πλάνα drone. Γιατί τότε στις αίρες, ας πούμε στο drift, νομίζω ότι το drone μας απογείωσε όλο το βίντεο. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη. Και από εκεί πλευρά έχουμε τελειώσει. Νομίζω, ναι. Δείξε εδώ την υπόλοιπη παραγωγή. Από αυτή την πλευρά έχουμε τις δικές μου επιλογές που είμαστε στα λίγα και καλά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Άγγελος στο κανάλι και κάνουμε παραγωγές, έχει φέρει και το δικό του ο οποίος δίνει μια ποικιλία και μια ευελιξία, γιατί ξέρει να το χρησιμοποιεί. Και αυτό είναι ένα μότο, ας πούμε, για όλους. Δεν έχει σημασία τι εξοπλισμό έχετε, θα είναι να ξέρετε να το χρησιμοποιείτε όσο πιο σωστά γίνεται. Νομίζω ότι ο Άγγελος ξέρει να χρησιμοποιεί το δικό του, οπότε θα μας μιλήσει για αυτό. Να. Σε όσα χρόνια ασχολούμαι, με το που βγήκε αυτή η κάμερα, λέω τελείωσε. Πουλάμε όλα τα άλλα και φτάνουμε εδώ πέρα. Και είναι πολύ περίεργο που έχει κάμερα Canon που φημίζεται για το focus και δεν έχω φακό με το focus. Είναι μάνια. Άρα κατά τα άλλα είναι η Canon EOS RX. Μια κάμερα την οποία ήθελα, παύλα θέλω, ερωτηματικό, όχι, ας το καλύτερα. Βγήκε λίγο πιο μετά από τη Sony του πάνω. Mm-hmm. Έχει τρομερό το focus πραγματικά. Έχει πάρα πολύ καλή σταθεροποίηση, καλύτερα από τη Sony. Και το μεγάλο της ατού είναι ότι γράφει 4K μέχρι και 60fps σε 10bit. Και τι σημαίνει 10bit, τάξα. Wow, να έξτρα μεγάλο. Είναι μια full frame κάμερα. Είναι αρκετά ακριβή, είναι πιο ακριβή από τη δικιά μου. Αλλά έχει το πορτάκι της, έχει τη σταθεροποίηση την πολύ καλή, έχει το 4K 60 δεκάμπιτο που σημαίνει ότι σου δίνει απίστευτη ευελιξία στα χρώματα. Να κάνεις παπάδες. Ναι. Τις παραγωγές, πού την έχουμε χρησιμοποιήσει? Στη συγκεκριμένη τη χρησιμοποιούμε στις παραγωγές πιο πολύ όταν χρειάζεται το 4K 60 ή γενικά χρειάζεται καλό 4K. Γιατί η Sony που έχω εγώ είναι μέχρι 30 το 4K. Και είναι μόνο στα 8bit ενώ αυτή είναι στα 10. Οπότε για απαιτητικές συνθήκες με χρώματα πάλι καταφεύγουμε εδώ. Το αρνητικό της σύμφωνα με πολλούς ότι ζεσταίνεται, αλλά τη δοκίμασα τις προάλλες 25 λεπτά κατά το λιοπίδι και δεν έπαθε τίποτα. Από εκεί πέρα αυτή τη χρησιμοποιώ επίσης λόγω του φακού που φοράω εδώ ένα φυσάει φακό 11 χιλιοστά, ο οποίος όταν τον κάνω ξεφυσάει όπως έκανα με την GoPro, γίνεται πραγματικά πάρα πολύ ευρυγόνιος, ειδικά σχετικά με το απλό κάδρο της Sony. Είναι πολύ καλή, δεν έχει βέβαια το focus ο συγκεκριμένος φακός. Ποιος είναι? Είναι ο TT Artisan 11 χιλιοστά f2.8. Είναι πολύ οικονομικός φακός βέβαια, έχει αυτό το αρνητικό του autofocus. Για όλες τις άλλες χρήσεις είναι πάρα
πάρα πολύ δυνατός. Κατά τα άλλα, για τους υπόλοιπους φακούς έχουμε ένα σίγμα 30 χιλιοστά F1.4, που το 1.4 εδώ πέρα δίνει πάρα πολύ. Για κοντινά, για έτσι μπύρολ, ωραίο. Και ο φακός που μας έβγαλε στο πρόσωπο. Και μετά, όντως, αυτός που μας έβγαλε στο πρόσωπο είναι 70-300 της Cameron. Και στο RX8. Ναι, στην πίστα μέσα. Ειδικά στην πίστα του RX8, αυτός ο φακός κουμπωμένος σε αυτή την κάμερα, με τη σταθεροποίηση αυτής της κάμερας, με το 4K60, με τα χρώματα. Γενικά για τα κοντινά στα αμάξια στις αίρες, για τα κοντινά με τα timelapse στο βουνό. Στο βουνό, τα οποία είχαν εντυπωσιάσει. Είναι ένας φακός ο οποίος είναι γενικά. Είναι ωραία προσθήκη. Εγώ όλο αυτό το διάστημα να προτιμούσα το vlog να βγαίνει από ένα φακό, γιατί είπαμε πρέπει να είναι κάτι που κάνεις πάπα γρήγορα. Αλλά είναι ωραία προσθήκη να έχεις ένα zoom φακό για να ανεβάσεις το επίπεδο της παραγωγής, το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Τώρα, ειδικότερα στην τελευταία μας παραγωγή, σκάσαμε με αυτό εδώ το setup. Έπρεπε. Το οποίο είναι η κάμερα με τον επιγόνιο φακό που είπαμε πριν, Canon, πάνω στο gimbal που είναι το Wibi S. Πολύ ενδιαφέρθηκαν γενικότερα. Εγώ είμαι υπέρ των gimbal, αλλά πάλι λέω σε άποψη vlogging δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Εκτός κι αν είσαι ο ευθύνης Μπλέτσας. Ο οποίος τα κρατάει έτσι και βλογάρει κάπως έτσι. Το χρησιμοποιούμε κυρίως έτσι στις παραγωγές. Δηλαδή τώρα με τον BMW πρώτη φορά στο αυτοκίνητο είναι πολύ ωραία. Τα σταθερά, τα πλάνα. Είναι ουσιαστικά ένα σταθεροποιητή κάμερα. Βλέπει ότι παίρνει πάρα πολύ ωραία smooth πλάνα. Και στο κομμάτι του gimbal βέβαια πρέπει να πω ότι πρέπει να ξέρει να τα χειρίζει καλά. Δηλαδή να τα εξισορροπήσει καλά. Υπάρχει μια διαδικασία, ένα learning curve μεγάλο. Και ενώ έχω το δικό μου το DJI, προτίμησα τώρα να χρησιμοποιούμε αυτό που είναι λίγο πιο αναβαθμισμένο, λίγο πιο βαρβάτο. Ειδικά την Canon την κρατάει αλλά, πολύ. Τι, αλλά είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί πιο πολύ. Ναι. Άρα το ξέρει καλύτερα. Ακριβώς. Αυτό έχει σημασία πιστεύω. Και τώρα θα μιλήσουμε για το μυστικό συστατικό. Πίσω από κάθε, ό,τι πλάνο έχετε δει κοντινό. Ωραίο, από προϊόντα smooth, και έτσι όμορφο, ναι, πούμε, έχει βγει από αυτό εδώ το κόσμημα. Την ανακάλυψη του Άγγελου. Αυτό το φέρνω όταν είναι να κάνουμε ένα βιντεάκι που θέλουμε συγκεκριμένα κοντινά προϊόντα. Και στα κοντινά γιατί βολεύει. Καταρχάς είναι το Moza Slypod. Και ουσιαστικά τι είναι, υπάρχουν τα κλασικά τα slider που χρησιμοποιούμε στην κάμερα πάνω στο τρίποδο και κουνιέται έτσι τον άξονα αριστερά-δεξιά. Το συγκεκριμένο όμως, όπως βλέπετε, δεν έχει ένα κλασικό τέτοιο σχέδιο. Είναι και μονόποδο. Οπότε ουσιαστικά το στηρίζεις με ένα τρυποδάκι εδώ κάτω, πατάς ένα κουμπί. Και το καλό είναι ότι είναι motorized, δηλαδή δουλεύει με. Το καλό είναι ότι είναι motorized, δηλαδή όπως βλέπετε δουλεύει μόνο του, το ελέγχεις από το κινητό και μπορείς να κάνεις πάρα πολύ αργές και ωραίες έτσι smooth κινήσεις. Αντίστοιχα αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα πλάνα που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Δηλαδή για το δικό μου, για το mini με το before and after που κάναμε, έδωσε πάρα πολύ. Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να αναπαράγεις την ταχύτητα. Αυτό είναι το καλό. Να βάζεις ένα πλάνο και να ξέρεις. Ενώ αν το κάνεις με το χέρι είναι διαφορετικά. Επίσης χρησιμοποιούμε διάφορες βεντούζες για να στηρίξουμε κάμερες GoPro. Μια πολύ μεγάλη βεντούζα τη χρησιμοποιούμε για να κολλήσουμε αυτήν εδώ την κάμερα στα μπαμπρίς για να έχουμε τέλεια εικόνα. Ειδικά δηλαδή στο Cars & Coffee που κάναμε μαζί για το mini. Είχαμε βάλει σε S-Log 2 και αξιοποιήσαμε στο έπακρο ό,τι χρώμα θα μπορούσε να βγάλει αυτή η κάμερα. Ήμασταν και τυχεροί βέβαια γιατί είχε και καλό καιρό. Ήμασταν golden hour. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το βίντεο είδα και εγώ όντως πολλά σχόλια που αναγνωρίστηκε αυτή η ποιότητα. Σε αυτό το κομμάτι να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι για εμάς που φτιάχνουμε τα βίντεο για τον Άγγελο που ρίχνει το μοντάζ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τα σχόλια και να νιώθουμε ότι αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια η οποία βάζουμε πίσω από τα βίντεο. Γιατί όπως βλέπετε, υπάρχει πολύ εξοπλισμό και είναι ωραίο να βλέπουμε ότι γουστάρετε το αποτέλεσμα και γουστάρετε και τον τρόπο τον οποίο το κινηματογραφούμε, ρε παιδί μου. Για την ψυχή μας είναι αυτό, κάτι έξτρα. Εδώ έχω κάρτες μνήμης, πάρα πολύ σημαντικό να έχεις πολλές κάρτες μνήμης. Και αρκετά γρήγορες για να μην σας απογοητεύσουν. Έχω πάθει πάρα πολλά παιδιά με τις κάρτες μνήμης. Είτε ξεκινούσαμε γύρισμα και τελικά δεν είχα μνήμη και άντε τι θα κάνουμε, είτε κολούσαν ή οτιδήποτε. Πάρτε κάρτες μνήμης, δεν θα το μετανιώσετε ποτέ, όσες και αν είναι. Τώρα να πάμε στο θλιβερό κομμάτι που θα υπολογίσουμε το κόστος. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Ξέρεις τι, θέλω να απαντήσουμε bonus ερωτήσεις από τον κόσμο. Είχα βάλει στο Instagram για να δούμε γρήγορα έτσι κάποιες ερωτήσεις. Εγώ υπολογίζω. Πρώτη ερώτηση από τον Chris, πόσο έχεις πληρώσει συνολικά για όλα αυτά. Θα απαντήσουμε σε λίγο, Chris. 2.500, 200 ευρώ, 300, 300, 1.900, 1.000, 400 ευρώ. Μοντάζ λέει πώς κάνεις τα vlog σου τόσο ωραία. Τι να πω. Μοντάζ, ευχάριστη μουσική, ωραία κοψίματα, περιεκτικό edit, καλό εξοπλισμό. Αυτό στο οποίο βασίζεται κάθε καλό βίντεο, μια ωραία ιδέα. Πάνω απ' όλα. Ένα χιλιάρικο, 800 ευρώ, 850, ένα ακόμα χιλιάρικο. Οτιδήποτε αφορά το μοντάζ, λέει ο Δημήτρης, μοντάρουμε με Adobe Premiere Pro, την τελευταία έκδοση και στο Mac λοιπόν. Και στο Mac και After Effects, οπότε χρειαζόμαστε κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο. Τι κάνετε με το φωτισμό, όχι μόνο στο στούντιο, αλλά και έξω. Σε κομμάτι φωτισμού, τι χρησιμοποιούμε στο στούντιο. Godox SL60W με το Light Dome 2 από την Aperture. Και συγκεκριμένα πάνω στην F7 3 έχουμε το φακό των Sigma 16 χιλιοστά F1.4, ο οποίο κανονικά όπως βλέπετε
δεν έχει, έχει, ναι, έχει βινιέτ, αλλά μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε μόνο 1,2 φορές crop και να έχουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο 1,4. Πατέντα του Άγγελου ήταν αυτή και μας έχει βγάλει άσπρο πρόσωπο. Τώρα όσον αφορά τα vlog και εξωτερικά, εμπιστεύεσαι τον ήλιο, πηγαίνεις κάπου που έχει μια λάμπα, προσπαθείς να καδράρεις καλά, να έχεις το ιδανικό φως, αλλά είναι κάτι που πρέπει να συμβαστείς. Δεν θα πρότεινα να βγαίνετε για vlog, ας πούμε, και να χρησιμοποιείτε LED φώτα. Το είχα προσπαθήσει στο παρελθόν σαν ιδέα, δεν βγήκε, χάνει το όλο concept, ας πούμε, vlog. Τα κρατήσαμε για εδώ, τα Yongnuo. Αυτό είναι το Yongnuo 360 Mark III, το οποίο είναι ασύρματο, είναι πάρα πολύ καλό για γυρίσματα και τέτοια και για εξωτερικό χώρο, μπορείτε να τα τσεκάρετε. Ο Scientist ρωτάει τι συνέβη στα μαλλιά του Άγγελου. Βάφτηκαν. Χρώμα. Ο Νίκος εδώ ρωτάει αν το color correction και το grading το κάνουμε σε διαφορετικό πρόγραμμα από ότι το editing. Όχι. Τις πιο πολλές φορές βασιζόμαστε ότι η κάμερα θα κάνει αρκετά καλή δουλειά και με το white balance και με τα χρώματα γενικά. Δηλαδή συγκεκριμένα εδώ πέρα χρησιμοποιούμε ένα τροποποιημένο στάνταρ. Ούτε καν log στις περισσότερες περιστάσεις. Και αυτό ισχύει γενικότερα για τα vlog. Γιατί είπαμε στο vlog είναι να βγάζεις γρήγορο υλικό με ένα κεντρικό θέμα. Όχι τόσο πολύ να ασχολείσαι με τα χρώματα γιατί στην τελική ο κόσμος θέλει να δει την ιστορία. Τι χρώμα έχει ο ουρανός. Και από εκεί πέρα χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο LUT το οποίο τις περισσότερες φορές δουλεύει κομπλέ. Τώρα σε πιο εξειδικευμένες παραγωγές όντως γράφουμε με πιο flat χρώματα. S-Log 2 εδώ, C-Log 3 εδώ πέρα. Επίσης κάποιος μας ρώτησε αν χρησιμοποιούμε ND φίλτρα. Αυτά τα χρησιμοποιείς για να μπλοκάρεις το φως τέλος πάντων και να χρησιμοποιείς χαμηλότερο shutter speed. Πάλι στο κομμάτι του vlogging δεν βρίσκουν χρήση διότι καθυστερούν πάρα πολύ την παραγωγή. Είναι μια δικιά μου απόφαση σαν Πάνος, το έχω πει στον Άγγελο. Προτιμώ να έχουμε το πλάνο να είμαστε ωραίοι, να είμαστε γρήγοροι, αποτελεσματικοί, παρά να σκάμε για τον εξοπλισμό. Αυτό είναι το δικό μου το mentality και από ό,τι φαίνεται λειτουργεί. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου το έχουν ήδη ρωτήσει πάρα πολλά άτομα και εσείς στα σχόλια. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσω την απορία. Πόσο κόστος ανάγκελε αυτά εδώ. Ένα πρόχειρο υπολογισμό και λαμβάνοντας υπόψη τιμές που γενικά δεν είναι ούτε στην πιο ακριβή, ναι, ναι, ούτε στην πιο φθηνή του, γιατί κάποια έχουν αγοραστεί πριν. Περίπου τώρα τιμή αγοράς αυτή τη στιγμή. Ναι, περίπου. Πάνω κάτω κινούμαστε στις 13.000 ευρώ. Για αυτά που βλέπετε πάνω σε αυτό το τραπέζι. Με τα κινητά μας συγχωρείς. Χωρίς. Κάντο 16. Κάντο 16. Όταν μας λένε εντάξει, μωρέ, τι κάνεις, τραβάς ένα βίντεο έτσι απλά και το ανεβάσεις στο ίντερνετ, υπάρχει ένα μεγάλο κόστος. Τώρα θα μου πεις πάνω μια σοβαρή ερώτηση, γιατί δεν έχουμε μια στούντιο κάμερα, Άγγελε. Μια πολύ ακριβή τσιμπήχη κάμερα που κάνει 20.000, ας πούμε. Γιατί δεν χρειάζεται. Βασικά, μετά από πολλή έρευνα, επειδή εγώ κοιτούσα γενικά είτε παλιές στουντιακές που μπορεί να βρίσκαμε σε καλή τιμή μεταχειρισμένες, αλλά αυτή εδώ στα χρήματά της κάνει πράγματα που δεν κάνει καμία άλλη. Και νομίζω ότι όντως μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους. Δηλαδή και σε χαμηλό φωτισμό και με το 4K60. Το όλο κόνσεπτ που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ξέρεις τις ανάγκες σου και να παίρνεις τον εξοπλισμό με βάση τις ανάγκες σου. Αν αγοράζαμε μια πολύ ακριβή κάμερα, στούντιο, δεν ξέρω εγώ, για να τραβάμε ταινίες, ναι, okay, θα ήταν τέλειο, θα ήταν ακριβό. Αλλά δεν θα ήταν ακριβώς στις ανάγκες μας. Θα πληρώνουμε κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό το λόγο, σιγά σιγά προσανατολίζουμε τις αγορές μας με βάση τις ανάγκες και είναι κάτι το οποίο προτείνω να κάνετε κι εσείς. Σκεφτείτε τι περιεχόμενο θέλετε να κάνετε. Γιατί όπως βλέπετε, το είναι κάτι παραπάνω από vlogging setup, όπως σας είπα στην αρχή. Σκεφτείτε το, ψάξτε, κάντε ερευνά σας, πάρετε κάποιες ιδέες από τα προϊόντα που δείχνουμε. Δεν σας λέω αν πάρετε αυτά, γιατί είναι μετά από καιρό αυτά τα προϊόντα. Αλλά ο δρόμος είναι τεράστιος. Και όπως είπε ο Άγγελος και θα ξαναεπαναλάβουμε, σημασία έχει ιστορία, σημασία έχει το στήσιμο. Σημασία έχει η όρεξη και σημασία έχει η εμπειρία και ο χρόνος ο οποίος θα αφαιρώσετε για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Οπότε, τώρα με βάση το ενδιαφέρον που δείχνετε σε αυτό το βίντεο και τα σχόλια τα οποία θα μας αφήσετε, αν θέλετε να σχολιάσουμε πιο συγκεκριμένα με τον Άγγελο κάποια πράγματα, σπαμάρετε το ή τα σχολείτε στα προσωπικά μας Instagram. Θα κάνουμε ένα επόμενο βίντεο που θα μιλάμε για κάτι πιο εξειδικευμένο ή θα οργανώνουμε τις σκέψεις μας λίγο καλύτερες, γιατί σήμερα απλά θα ραδιάσαμε όλο στο τραπέζι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Νομίζω βοηθήσαμε πάρα πολύ τον κόσμο. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Μείνετε συντονισμένοι, τσεκάρετε βίντεο από τις παραγωγές. Γιατί ωραία είναι τα backstage, αλλά οι παραγωγές νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μείνετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.